Σύνεπε, στο χρονοδιάγραμμα που έχει ήδη δώσει για τη λειτουργία του νέου Αρχαιολογικού Μουσείου Χανίων θα είναι το Υπουργείο Πολιτισμού, όπως είπε επισκεπτόμενη σήμερα το χώρο η Λίνα Μενδώνη. Η Υπουργός Πολιτισμού εμφανίστηκε ικανοποιημένη από την πορεία των διαδικασιών προετοιμασίας της εγκατάστασης των εκθεμάτων στο νέο μουσείο στην περιοχή της Χαλέπας. Είμαστε συνεπείς στο χρόνο στον οποίο είχαμε πει 2021, μπροστά στο 2021, πρώτο εξάμηνο, το μουσείο θα είναι ολοκληρωμένο. Η εφορία κάνει μια εξαιρετικά καλή δουλειά. Προχωρεί τις διαδικασίες μέσα στο πρόγραμμα και σε ορισμένα σημεία και νωρίτερα από το πρόγραμμα. Επομένως, πολύ συνεπή στο χρονοδιάγραμμα, θα εξελιχθούν τα πράγματα και γρήγορα, εγώ ελπίζω ότι την άνοιξη, το Μουσείο Χανίων, το άνοιξη του 2021, το μουσείο θα εγκαινιαστεί. Για τη λειτουργία του Αρχαιολογικού Μουσείου Χανίων εκκρεμεί η διαδικασία προμήθειας προθηκών, εποπτικού υλικού και όλων των μέσων που θα εξυπηρετούν τους σκοπούς του. Αυτά λοιπόν προϋποθέτουν μεγάλους διεθνείς διαγωνισμούς που με βάση την κείμενη νομοθεσία απαιτούν πολύ χρόνο. Η υπηρεσία, η εφορία αρχαιοτήτων Χανίων είναι απολύτως συνεπής στις διαδικασίες. Οι διαδικασίες όμως ακολουθούν τα χρονοδιαγράμματα που βάζουν οι νόμοι. Η Υπουργός Πολιτισμού, συνοδευόμενη από την προϊσταμένη της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας Χανίων και υπηρεσιακά στελέχη, επιθεώρησε έργα που έχουν δρομολογηθεί στην παλιά πόλη, όπως τον επιπρωμαχώνα του Αγίου Δημητρίου και τη Δυτική Τάφρο, ενώ διαπίστωσε ήδη η σώμαση της φθορές από τη διάβρωση στην πύλη της Άμμου. Για τον προμαχώνα Μοντσενίγκο, είπε ότι απαιτείται η εκπόνηση μελετών. Αυτό θα το δρομολογήσει το Υπουργείο Πολιτισμού στους επόμενους μήνες, ώστε πράγματα. Συμπτώματα των οχυρώσεων, τα οποία μπορούν και πρέπει να θεραπευθούν για να μην υπάρξουν μεγαλύτερες απώλειες, να αντιμετωπιστούν με τον ταχύτερο δυνατό τρόπο. Σε σύσκεψη στο Δημαρχείο Χανίων συζητήθηκαν όλα τα ανοιχτά ζητήματα που άπτονται της αρμοδιότητας του Υπουργείου Πολιτισμού, με τη Λίνα Μενδώνη να προτείνει την υπογραφή μιας προγραμματικής σύμβασης, μέσα από την οποία θα επιτρέπονται παρεμβάσεις συνολικά στα μνημεία της πόλης. Να θέσουμε σε μια μόνιμη βάση και με ένα ολιστικό, αν θέλετε, σχεδιασμό τα ζητήματα που αφορούν όχι μόνο την παλιά πόλη, αλλά το σύνολο του Δήμου, γιατί το σύνολο του Δήμου έχει σημεία πολιτισμικής αναφοράς, τα οποία θα πρέπει να τα αντιμετωπίζουμε, όπως ανέφερε και ο Υπουργός, με έναν ενιαίο τρόπο. Υπουργός Πολιτισμού επισκέφθηκε και την Ιεραμονή Αγίας Τριάδος, ενώ ως προς τα θέματα των νεωρίων της Δημοτικής Αγοράς και του Φρουρίου, η Τζεδίν, τόνισε ότι οι συζητήσεις για τη δρομολόγησή του συνεχίζονται.